Εξαιρετικός ο απολογισμός των πολιτιστικών δρόμενων στο Ρέθυμνο για το φετινό καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του, με θεμέλιο τη σύνδεση του πολιτισμού με τα όμορφα χωριά του τόπου. Πλησιάζει το φετινό καλοκαίρι στο τέλος του, αλλά οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, πολλές εκδηλώσεις, και στη Φορτέτζα, στο Θέατρο Εροφίλη και στο Λόφο της Φορτέτζας και στο δημοτικό μας κήπο και σε πλατείες, αλλά ιδιαίτερο βάρος φέτος δώσαμε στους οικισμούς. Θέλουμε, είναι στα πλάνα του Δήμου μας, να γνωρίσει ο κόσμος, οι πολλοί επισκέπτες της πόλης μας, τα χωριά μας, τους οικισμούς μας, μέσα από τον πολιτισμό. Οι κινηματογραφικές δευτέρες στους οικισμούς του Δήμου γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, με τον κόσμο να τις αγκαλιάζει θερμά. Ενώ το μουσικό φεστιβάλ Ήχο Ανθός μάγεψε τα πλήθη, ανοίγοντας το δρόμο προς την καθιέρωσή του ως θεσμό. Ξεκινήσαμε ένα καινούριο θεσμό, τις κινηματογραφικές δευτέρες, και καλούμε τον κόσμο κάθε Δευτέρα βράδυ να παρακολουθήσει κινηματογράφο, σύγχρονες ελληνικές ταινίες σε διαφορετικά χωριά του Δήμου μας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, και αυτό έχει προχωράει με επιτυχία, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Πλούσιος ο προγραμματισμός του Δήμου για το 2025, με τις προετοιμασίες για το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι και τη Γιορτή Κριτικής Διατροφής να έχουν ήδη ξεκινήσει. Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν αρχιτεκτονικές δράσεις στο σπίτι του πολιτισμού, ενώ με χαρά η πόλη αναμένει την επαναφορά του αναγεννησιακού φεστιβάλ. Πλησιάζοντας τη νέα γενιά αρχιτεκτόνων και δίνοντας την ευκαιρία σε νέους αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν τις αρχιτεκτονικές τους μελέτες, τις διπλωματικές εργασίες, αυτό με την ευκαιρία που η πρώτη Δευτέρα του εκάστοτε Οκτωβρίου είναι μια παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, μουσικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με μουσικά σχήματα που ήδη συζητάμε μαζί τους, θεατρικές παραστάσεις που θα έχουν σχέση φυσικά με την κριτική αναγέννηση, το Κριτικό Θέατρο, άλλωστε μια αφορμή της επανακίνησης του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ, είναι ότι το 2025 συμπληρώνονται 430 χρόνια από την Εροφίλη.